Γεια σας κυρία Ιωαννίδου, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για αυτή τη συνέντευξη. Και να ξεκινήσουμε με λίγες ερωτήσεις σχετικά με το πώς προέκυψε στη ζωή σας η μετάφραση. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν να ασχολείστε μεταξύ άλλων και με τη μετάφραση? Λοιπόν, ξεκίνησε η μετάφραση από πολύ νωρίς, με την εκμάθηση των γλωσσών. Από παιδάκι δηλαδή, μου άρεσε να μεταφράζω. Η πρώτη μετάφραση, η πιο σοβαρή που εκδόθηκε, ήταν μια μετάφραση ενός ποίηματος μεγάλου του Γιάννη Ρίτσου, από την τέταρτη διάσταση. Ανάποδη, ήταν λάθος αυτό, από τα ελληνικά στα γερμανικά. Την επιμελήθηκε όμως Γερμανός συμφοιτητής και εκδόθηκε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά. Η σωστή βέβαια μετάφραση είναι από τη γλώσσα την ξένη στη δικιά σου. Αυτή ξεκίνησε πιο επίσημα με μια μετάφραση της ποιητικής, τα ζητήματα της ποιητικής του Ντοστογεύσκη, του Μιχαήλ Μπαχτίν. Κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 νομίζω βγήκε, το μετέφρασε το 99 και βγήκε το 2000 το βιβλίο αυτό και μετά σιγά σιγά ξεκίνησα να μεταφράζω μέσω εκδοτών φίλων που ζητούσαν κάτι, μετά πρότεινα εγώ κάτι άλλο. Ξεκίνησε μια πολύ ωραία και γόνιμη συνεργασία με τον Αντέο το Χρυσοστομίδη, ο οποίος με χρησιμοποιούσε και λίγο σαν λέκτορα, δηλαδή διάβαζα βιβλία στα γερμανικά, στα ρωσικά και του έλεγα ποιο είναι και αξίζει κατά τη γνώμη μου να μεταφραστεί, και κάποια από αυτά τα έπαιρνα και τα μετέφραζα εγώ. Και έτσι ξεκίνησε. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή ιδιότητα, ναι. Και τι σημαίνει, μέσα από αυτήν την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, τι σημαίνει για εσάς τελικά μεταφράζω? Σημαίνει να αλλάζεις φωνές, να υποδίεσαι κάποιον άλλον, να μπαίνεις σε διαφορετικές γραφές, σε διαφορετικούς πολιτισμούς και να τους φέρνεις στο δικό σου. Δηλαδή για μένα είναι μια μεγάλη, μεγάλη διαδικασία μεταφοράς πολιτισμού και δυνατότητας να φέρεις κοντά ανθρώπους και απόψεις και εμπειρίες, ταξίδι. Είναι πάρα πολλά πράγματα η μετάφραση. Αυτό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ ήταν μια περιγραφή του Καρλ Ντεντέτσιους. Αυτός ήταν ίσως ο μεγαλύτερος Γερμανο-Πολωνός μεταφραστής πολωνικών στα γερμανικά, που χρησιμοποίησε την γερμανική έκφραση για τη μετάφραση, που είναι Übersetzen, και έλεγε ότι ο μεταφραστής είναι σαν το βαρκάρι, το Übersetzen, που παίρνει τον αναγνώστη και τον πάει από τη μια όχθη του ποταμού που χωρίζει κάποιους λαούς στην άλλη όχθη, οπότε ενώνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, βέβαια, η μεταφορά, μεταφέρεις κάτι από τη μία μεριά στην άλλη, κάτι σαν αχθοφόρος χαράς όμως και εμπειριών. Αυτό. Να περάσουμε τώρα στα περί της μεταφραστικής διαδικασίας. Τα κείμενα τα οποία μεταφράζετε, τα επιλέγετε η ίδια? Τώρα πια τα περισσότερα ναι. Πάντα σε συνεννόηση με φίλους εκδότες, αλλά είμαι σε μία έτσι λίγο πιο προχωρημένη, ίσως και λόγω της ακαδημαϊκής μου ιδιότητας, που συχνά με φίλους εκδότες συζητάμε τι θα άξει να μεταφραστεί και συναποφασίζουμε. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι πολύ διαβασμένοι στο χώρο που ζητάνε να μεταφραστούν βιβλία και έρχονται και σε ρωτάνε και στα προτείνουν. Πώς είναι αυτός ο συνδυασμός παρεπιπτόντος ακαδημαϊκής καριέρας και μεταφραστικής δραστηριότητας? Πιστεύω δεδομένης της απίστευτης ένδυας που επικρατεί στον ακαδημαϊκό χώρο και της πίεσης της εργασιακής, της απαξίωσης του πανεπιστημίου, της εμπορευματοποίησης του πανεπιστημίου πλέον και μιας αδιαφορίας που έχουν πλέον τα νέα παιδιά, γιατί δεν αντέχουν και πάρα πολύ αυτή την κατάσταση, δεν βρίσκουν πολύ έμπνευση σε αυτό το πράγμα που θα πει πήγαινε στο πανεπιστημίο να πάρεις ένα χαρτί να βρεις μια δουλειά, που δεν τη βρίσκουν κιόλας πια. Είναι μια ανάσα η μετάφραση. Δηλαδή μεταφράζεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στο άλλο επάγγελμα. Δεν είναι εύκολη η ακαδημαϊκή ζωή πια, δεν είναι εύκολη η διδασκαλία, δεν βρίσκεις πολύ κόσμο να συνεννοείσαι ανάμεσα στους συναδέλφους. Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται πάνω από 15-20 χρόνια τώρα να γίνει το πανεπιστήμιο τόπος εμπορίου, κανονικός, και να περάσει και όλη η υπόθεση ανεργίας να ενοχοποιηθεί για αυτό το πράγμα το πανεπιστήμιο και η γνώση, η αγορά εργασίας αυτή τη σύνδεση κλπ. Έχει απαξιώσει πάρα πολύ τη δουλειά μας. Την έχει κάνει εργαλειακή σχεδόν. Έλα να κάνεις το μάθημά σου, να σου δώσεις το χαρτί, να πάρεις το βαθμό να φύγεις. Οπότε η μετάφραση είναι μια σημαντική ξεκούραση από αυτό το πράγμα και η αίσθηση ότι κάνεις κάτι σημαντικό τελικά. Και ποια από τα κείμενα τα οποία
έχετε μεταφράσει ως τώρα, θα λέγατε ότι ήταν το πιο δύσκολο από όλα? Το κάθε κείμενο έχει τη δικιά του δυσκολία. Πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κείμενο το μεταφράζω τώρα. Είναι ένας Πολωνός συγγραφέας, ο Μπρούνο Σούλτς, με δύσκολη, όχι δύσκολη, δεν θα έλεγα δύσκολη, είναι πολύ ποιητική η γλώσσα του, είναι πεζό, είναι ποιήση σε πεζό σχεδόν, απίστευτη εικονογραφία, περιγράφει τη ζωή στην πολωνική επαρχία, στο εβραϊκό περιβάλλον της πολωνικής επαρχίας, αυτοβιογραφική πρόζα, πραγματικά θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, είναι δηλαδή κέντημα. Αυτό το θεωρώ τώρα το πιο δύσκολο. Ένα δύσκολο που είχα κάνει, επίσης, είχα κολλήσει για πολύ καιρό και η λύση ήταν πολύ αστεία που είχα βρει, θα σας την πω, σε ένα μυθιστόρημα ενός νέου συγγραφέα, νέο, σύγχρονου, δεν είναι νέος άνθρωπος, είναι 80's πια, του Βλαντίμιρ Μακάνιν. Αυτό ήταν μυθιστόρημα που περιέγραφε τη ζωή τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90 και για πρώτη φορά διάβασα σλάνγκ ρωσική των εγκληματιών των Ρώσων. Τα ρωσικά λεξικά, τα σοβιετικά, καθαρίζανε τη γλώσσα. Οπότε δεν έβρισκε σε λεξικά εύκολα αυτού του είδους τη γλώσσα της φυλακής, ας πούμε, ή του στρατοπέδου. Είχα κολλήσει λοιπόν σε 13 λέξεις, αυτές οι άτιμες 13 λέξεις, και ήμουν ανάμεσα στο να πάω και δεν το κάνω εύκολα, να τον πάρω τηλέφωνο ή να του γράψω και να τον παρακαλέσω για βοήθεια. Είχα πάρει τη γαλλική μετάφραση, προσπαθούσα να καλύψω τι κάνει ο Γάλλος, ο οποίος απλά και μόνο τα σβήσε και δεν τα μετέφρασε ποτέ. Κάτι που δεν μ' αρέσει να κάνω. Και τελικά βρήκα αναρτημένο στο διαδίκτυο το πόνημα μιας έρευνας, μιας δουλειάς που είχαν κάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το είχαν χρηματοδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγραφή της γλώσσας των φυλακών και των στρατοπέδων, των ποινικών, και είχαν ανεβάσει το λεξιλόγιο στο διαδίκτυο. Και εκεί βρήκα αυτές τις 13 λέξεις. Όταν αργότερα συνάντησα τον Μακάνιν, του το είπα. Μου λέει, μα κακώς κάντε και δεν με πήρατε στο τηλέφωνο. Μετά βέβαια έπρεπε να αναζητήσω στην ανάλογη ορολογία, την ελληνική, που πάλι δεν ήταν εύκολο, να βρω αντιστοιχίες. Αυτό ήταν ίσως από τα πιο δύσκολα έτσι που έχω κάνει. Εξαιρετικό. Ας συνεχίσουμε τώρα σε σχέση με τα εργασιακά και τα επαγγελματικά. Είστε ικανοποιημένοι από τις απολαβές από τη μετάφραση? Βέβαια, το συνδυάζετε με την ακαδημαϊκή σας καριέρα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ικανοποιημένος άνθρωπος από τις απολαβές στη μετάφραση στην Ελλάδα. Κανονικά αυτή η δουλειά έπρεπε να είναι βιοποριστική απολύτως και είναι πάντα πάρεργο. 9 στις 10 περιπτώσεις το κάνουμε ως πάρεργο, γιατί είναι αδύνατο να ζήσεις από τις απολαβές στη μετάφραση. Όταν σε άλλα κράτη, ένα βιβλίο μπορεί να εξασφαλίσει μια οικογένεια, τις ανάγκες μιας οικογένειας για ένα χρόνο. Στη Γερμανία, στη Γαλλία. Μιας και το συζητάμε, είστε ικανοποιημένοι από το στάτους των μεταφραστών στην Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι εξαρτάται. Ναι, το στάτους είναι, σε αναγνωρίζουν κάποια στιγμή. Υπάρχουν καλοί αναγνώστες που σε γνωρίζουν. Και αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, λένε, μετάφραση Αλεξάνδρου Ιωαννίδου. Παλιά το στάτους δεν υπήρχε καθόλου. Δεν αναγράφανε καν το όνομα του μεταφραστή. Άρα έχουμε προχωρήσει. Και υπάρχουν ψαγμένοι αναγνώστες που θέλουν και καλή μετάφραση. Άρα ναι, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και περισσότερο. Το στάτους είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, ακούς, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Διαβάσαμε, ωραία, η μετάφρασή σας. Ενδιαφέρον αυτό, ενδιαφέρον εκείνο. Ναι. Θα λέγα πως ναι. Και πριν αναφέρατε ότι συνήθως δεν μιλάτε με τους συγγραφείς για να λύσετε ένα μεταφραστικό πρόβλημα. Έχει τύχει, πέρα από την περίπτωση με τον Ρώσο συγγραφέα και τον Γάλλο μεταφραστή του, να επικοινωνήσετε, ναι, να επικοινωνήσει αυτός ή να έχετε κάποια σχέση? Ναι, έχει τύχει. Σε έναν νέο Ρώσο, της ηλικίας μου, νέο, δεν σε όλμα, τέλος πάντων, ο οποίος ζει στο Βέλγιο και είχε γράψει ένα εκπληκτικό μικρό βιβλιαράκι, λίγο θρίλερ, λίγο ντοστογευστικό, που μου άρεσε πάρα πολύ, και είχε μία πρόταση που δεν μπορούσα να βρω άκρη με τίποτα και δεν καταλάβαινα τι σήμαινε. Είχα ρωτήσει φίλους ρωσόφωνους, πέστε μου, κανένας δεν μου δίνει απάντηση, οπότε αναγκάστηκα να τον πάρω τηλέφωνο στο Βέλγιο και να του πω: είμαι μεταφραστριά σου στην Ελλάδα, σε παρακαλώ πες μου τι είναι αυτό. Έβαλε τα γέλια και μου λέει: αυτό ήταν και ο στόχος. Είναι μία πρόταση που επαναλάμβανε ένας τρόφιμος ψυχιατρίου, όταν είχα πάει να επισκεφτώ ένα ψυχιατρίο και δεν την καταλάβανε κανένας και την έβαλε στο μυθιστόρημα. Λέω: επιτέλους. Το μυστήριο λύθηκε. Θεωρείτε την επιμέλεια απαραίτητη? Απολύτως. Απολύτως απαραίτητη. Και το έργο πάρα πολύ δύσκολο του επιμελητή, του καλού επιμελητή. Ναι. Έχω πέσει σε πολύ καλούς επιμελητές, έχω πέσει και σε επιμελητές που κάνουν ό,τι θέλουν.
και μαλώνουμε, αλλά λιγότερο, σπανιότερα. Αυτό θα ρωτούσαμε, αν σας έχουν τύχει οι περιπτώσεις λογοκρισίας, ας πούμε, ένας επιμελητής ή ο εκδοτικός οίκος να αλλάξουν κάτι χωρίς την άδειά σας. Όχι, χωρίς την άδειά μου δεν μπορέσαν να αλλάξουν, γιατί ζητάω να μου τα στέλνουν με σημειωμένες αλλαγές. Έχω τύχει όμως επιμέλεια που μου είχε έρθει το βιβλίο κατά κόκκινο, με διορθώσεις του τύπου να γράφω εγώ η ωραία κοπέλα και μου διορθώνει η όμορφη κοπέλα. Οπότε εκεί σκοτωθήκαμε και είπα ή φεύγει αυτή ή και μου είπανε κάνε ό,τι νομίζεις ή άλλαξε. Και σε ορισμένα σημεία είχε πάρα πολύ κέρυες αλλαγές και παρατηρήσεις, αλλά δεν ξέρω, θεώρησε ότι έπρεπε να είναι εκείνη λογοτέχνης, πιο λογοτέχνης από μένα, της άρεσε το κείμενο και δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, αλλά ήταν τεράστιο σοκ, τεράστιο, δηλαδή παίρνεις ένα κείμενο και το βλέπεις κατά κόκκινο και λες είναι δυνατόν να έχω κάνει τόσα λάθη και είναι αυθαίρετες λογοτεχνικές παρεμβάσεις. Και όσον αφορά τον τίτλο, μια που είμαστε στα των εκδοτικών οίκων και των επιλογών, επιλέγετε εσείς τον τίτλο, επιλέγει ο εκδότης? Από κοινού. Τώρα, σε ένα καινούριο βιβλίο που βγήκε τώρα, που είναι από τα βουλγάρικα, ο τίτλος έγινε αντικείμενο συζήτηση ανάμεσα σε μένα και τον συγγραφέα, που είχε έναν Έλληνα σύμβουλο δίπλα του. Θα έλεγα ότι μιλούσαμε 1,5 μήνα και ψάχναμε. Είχαμε καταλήξει 6 διαφορετικούς τίτλους. Διάλεξε τον δεύτερο καλύτερο από αυτόν που του είχα προτείνει, γιατί είχα απορρίψει απολύτως το πρώτο που έλεγε, δεν τέριαζε στα ελληνικά. Τελικά τα καταφέραμε. Ένας τίτλος που δεν μ' άρεσε καθόλου και δεν μπόρεσα να τον αλλάξω ήταν αυτός του Ρώσου από το Βέλγιο, ο οποίος δεν μ' αρέσει ακόμα ο τίτλος. Εντάξει, είναι και το ζήτημα της εμπορικότητας που προτάσουν πολύ συχνά οι εκδότες. Έχετε δεχτεί ποτέ κάποια κριτική για τη μετάφρασή σας? Όχι. Αυτή η κριτική που είχα δεχτεί μία φορά ήταν ότι επιλέξαμε μαζί με τον εκδοτικό οίκο το λάθος βιβλίο να μεταφράσουμε ενός συγγραφέα που έπρεπε να είναι κάτι καινούριο. Μετάφραση ως προς ορολογία, ακρίβεια κτλ. Δεν έχει ποτέ επικριθεί. Δεν είχα τέτοιου είδους. Τι άλλο. Και λιγάκι γκρίνια ως προς τις... γιατί μερικές φορές κάνω εισαγωγές ή επίμετρα, λόγω της φιλολογικής μου ιδιότητας, ως προς την κριτική που είχα ασκήσει στο Στάλιν. Δηλαδή βγήκε κάποιος στην εφημερίδα και έλεγε «Ναι, αλλά ο Στάλιν, ξέρετε, είναι πολύ καλός, ήταν πολύ καλός αναγνώστης και αδίκως τον αδικείται σε αυτό, τον αδικείται σε εκείνο». Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Η λατρεία στο Στάλιν παραμένει σε πολλούς. Ωραία. Και πριν σας αφήσουμε, να σας ρωτήσουμε, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης και των μεταφραστών στην Ελλάδα? Για το μέλλον, είμαι πολύ αισιόδοξη για την εκδοτική δραστηριότητα και το ενδιαφέρον του κοινού που γίνεται όλο και περισσότερο. Για την ποιότητα την εκδοτική, έχει γίνει λόγω της κρίσης μάλλον πιο ανταγωνιστικός ο χώρος. Δηλαδή ανταγωνίζονται σε ποιότητα για να μπορούν να κρατηθούν οι εκδοτικοί εκεί και αυτό βγαίνει σε καλό. Δεν είμαι αισιόδοξη ως προς τις αμοιβές και στον τρόπο με τον οποίο καλούνται να δουλέψουν άνθρωποι που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους σε αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Ίσως θα πρέπει οι μεταφραστές να κάνουν μια συλλογικότητα και να αγωνιστούν πλέον για τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Αυτό επειδή είναι μια μοναχική δουλειά ο μεταφραστής, σπάει πολύ εύκολα. Δεν ελέγχεται και σπάει πολύ εύκολα. Τη στιγμή που εσύ θα πεις ότι κάτω από αυτή την τιμή δεν πάω, θα βρεθεί λόγω της κρίσης κάποιος άνθρωπος με ανάγκες που θα πει θα την κάνω τη μετάφραση και με τόσο παρακάτω. Οπότε και δεν μπορείς να έχεις αυτό το μαζικό που έχει μια απεργία σε ένα εργοστάσιο που σταματάνε οι μηχανές και δεν σηκώνει τη μηχανή κανένα στο μοχλό να ξεκινήσει. Οπότε εκβιάζεται ο εργοστασιάρχης και δίνει τα λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Πάντα κάποιος βρίσκεται και το χαλάει. Και τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με τη μετάφραση? Να την αγαπάει πάρα πολύ, να κάνει υπομονή, να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει, να διαβάζει, γιατί νομίζω ο μεταφραστής είναι αναγνώστης πρωτίστως, και να μην δέχεται να κάνει φτηνά πράγματα μόνο και μόνο για τα λεφτά, δηλαδή πέφτουν κάτι προτάσεις για λογοτεχνία τίποτα, για σκουπίδια, και εκεί χάνεσαι λίγο, δεν είναι σωστό. Καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο και να πεις εγώ θα μεταφράσω κάτι πολύ καλό και θα μεταφράσω καλά, παρά να πέσεις να μεταφράζεις κουταμάρες επειδή θα πουλήσουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Ήταν μεγάλη χαρά μας. Να είστε καλά.